Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στη διαδικτυακή διακαναλική συνέντευξη του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης ενώπιον των εκλογών στις 25 Έκτου 2023. Ονομάζομαι Έφη Εφρεμίδου, είμαι σύμβουλος γραμματιακής υποστήρησης και κατάρτισης. Δίπλα μου είναι ο κύριος Στέφανος Σουφλερός, σύμβουλος εκπρόσωπος τύπου. Ο κύριος Μενεγής Νικόλαος, ο ταμείας του Πολιτικού Φορέα, ο πρόεδρός μας Αρτέμης Όρας, ο Γενικός Γραμματέας Πλόσκας Ιωάννης, η κυρία Θεοδωροπούλου Ελένη, σύμβουλος επικοινωνιακού και τέλος ο κύριος Πασχαλίδης Δημήτριος, σύμβουλος εκλογικής διαδικασίας. Πρόεδρε. Η Ελλήνων Συνέλευσης έχει μια μεγάλη παρουσία στον χώρο, στην επικράτεια την ελληνική, αρκετά χρόνια, με μια τεράστια ιστορία. Ουσιαστικά ξεκίνησε μια παλαιγενεσία του έθνους με κρίσικη αρχή τον ίδιο τον πολιτή για την Ελλήνων πολιτεία. Η προσπάθεια είναι τεράστια από όλα τα στελέχη, αλλά και από όλους τους ανθρώπους. Για να ξεφύγουμε από τεράστια χαράγματα του παρελθόντος και να εισέλθουμε σε μια πραγματική πολιτιακή θέση που πρέπει να έχει ο πολίτης σε σχέση με την πολιτεία του. Γιατί η πολιτεία γεννάει πολιτή και ο πολίτης δημιουργεί την πολιτεία του. Παρακαλώ, ερωτήσεις. Είμαστε εδώ για σας. Έφη, έχεις το λόγο. Σήμερα εδώ στην αίθουσα βρίσκονται ανταποκριτές ξενόγλωσσων πρακτορείων οι οποίοι θέλουν να θέσουν ερωτήματα. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Thank you. Our question to the President of Ellinon Synelesis, Mr. Soros, is as follows. With all the issues existing within the European Union, how will the Ellinon Synelesis address the day after governing the country, both in terms of the economy and of the emigration? Η ερώτησή μας προς τον Πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης είναι για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς η Ελλήνων Συνέλευση θα αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα της διακυβέρνησής της τόσο το οικονομικό όσο και το μεταναστευτικό πρόβλημα. Πραγματικά το αγγλόφωνο πρακτορείο δημιουργεί ένα κεφάλαιο ιδιαίτερα για να δώσουμε μια δικιά μας απάντηση σαν Ελλήνων Συνέλευσης. Γνωρίζουν καλά ιδιαίτερα η Αγγλία και για το μεταναστευτικό αλλά και για τις απεικιοκρατίες της. Είναι λυμένο το οικονομικό στην Ελλάδα, δεδομένου ότι έχει πάρα πολύ πλούτο, το γνωρίζει αυτό η Αγγλία, με δεδομένο ότι διατηρεί όλα τα δικαιώματα της γης αυτή τη στιγμή. Ψευδώς λέει ότι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπάρχει Ηνωμένο Βασίλειο. Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνει ότι είναι όλοι οι θρόνοι μαζί. Αυτό είναι μόνο ο Όλυμπος και δεν μπορεί να το παρέχει η Αγγλία. Τουλάχιστον να λέγεται και Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, το μεταναστευτικό είναι λυμένο ιδιαίτερα με τις τεράστιες επενδύσεις που έχουμε στην Ελλάδα. Σε αυτή τη βάση χρειαζόμαστε πάρα πολλά χέρια, όμως θα θέλαμε να τα επιλέγουμε εμείς και όχι αυτό που συμβαίνει. Όσον αφορά το οικονομικό, είναι πολλά χρόνια λυμένο και από τα Παγκόσμια Ταμεία, αλλά και από όλο τον πλούτο που έχει εισέλθει από το 2012 600 δις στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Όπως και να έχει, είναι ήδη λυμένο, αρκεί απλά να μας αφήσουν να εκτελέσουμε ένα τεράστιο σχέδιο στο μεγαλείο της ελληνικότητάς μας. Господин председатель Ellinon Synelesis, господин Артемис Сорос, вы уже несколько лет занимаетесь во всемирной сети как по глобальным экономическим вопросам, так и по вопросам реального демократического управления. Что вы измените на следующий день при Ellinon Synelesis для того, чтобы ваша страна присоединилась к действительной демократии. Спасибо. Κύριε Πρόεδρε, αρκετά χρόνια έχετε απασχολήσει στο παγκόσμιο ιστό τόσο για οικονομικά παγκόσμια θέματα όσο και για τα θέματα της πραγματικής δημοκρατικής διακυβέρνησης. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει την επόμενη μέρα για να ενταχθεί η χώρα σας στην πραγματική δημοκρατία? Ευχαριστώ. Με αυτή η ερώτηση μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι η πραγματική δημοκρατία είναι η δύναμη των δημιουργημάτων, των ίδιων των πολιτών. Η αλήθεια είναι ότι στον πλανήτη δεν υπάρχει δημοκρατία και την έχουν παραφράσει, λιδωρήσει
και ουσιαστικά την έχουν μεταλλάξει και τη λένε δημοκρατία. Τους αρέσει μάλλον η λέξη, αλλά δεν ισχύει στην ουσία πουθενά κανένα δημοκρατικό πολίτευμα. Η Ελλήνων Συνέλευση πραγματικά σε ένα τεράστιο αξιακό της ίδιας της φυσιολογίας μας, αλλά και δομή της κτήσης μας, μπορεί να επιφέρει νόμους και να νομοθετήσει πάνω και μέσα στη φυσιολογία του ανθρώπου μας. Ναι, η Ρωσία γνωρίζει πάρα πολύ καλά και στον παγκόσμιο ιστό, ιδιαίτερα για τα παγκόσμια οικονομικά. Άλλωστε η Παγκόσμια Ακαδημία με έχει βραβεύσει ως ο ντόκτορ των παγκοσμίων οικονομικών. Αυτό το έγγραφο έχει απονεμηθεί στη Ρωσία. Άρα πολύ καλά ρωτάει η Ρωσία και γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι θα βρούμε όλη την ταυτότητά μας μέσα από ένα ελάνι αξιακό, το οποίο μπορούν οι νόμοι να είναι της φυσιολογίας μας και όχι πέραν και μακρύτερα από αυτή. Με Ελλήνων Συνέλευση Κυβέρνηση θα λυθούν και θα εγκαθιδρυθεί η πραγματική δημοκρατία, έτσι ακριβώς όπως πρέπει να είναι τα δημιουργήματα στη δημοκρατία τους. Και μόνο. Χωρίς άλλες ψευτοδημοκρατίες, αλλά σχήματα και ψευτοειδιολογίες του ίδιου του Μάτριξ που επιφέρουν δολοφονικές καταστάσεις σε όλα τα κοινωνικά σύνολα. Και δει να τα φέρουν πέρα και μακρύτερα από τη φυσιολογία τους, αλλοιώνοντας την ουσία της ύπαρξής τους. Επόμενη ερώτηση. Correspondant de la Francophonie. Cher Monsieur le Président, nous apprécions vos efforts pour l'agressité attribuée en général. Nous avons étudié votre culture particulière sur les sites d'écriture éthérique et tous les textes que vous avez écrits. Il est déclaré que tout est grec sur la planète. En tant que gouvernement de l'Assemblée grecque, que ferez-vous de vos droits d'auteur mondiaux que vous mentionnez? Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, εκτιμούμε τις προσπάθειές σας για την ελληνικότητα που αποδίδετε. Έχουμε μελετήσει και την ιδιαίτερη κουλτούρα σας στο site της εθερικής γραφής που έχετε γράψει και δηλώνετε πως όλα και τα πάντα στον πλανήτη είναι ελληνικά. Με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης, τι θα κάνετε για τα παγκόσμια πνευματικά δικαιώματά σας όπως αναφέρετε? Είναι μια ερώτηση που πραγματικά δεν περίμενα να την κάνει οι Γάλλοι, τουλάχιστον οι Γαλλόφωνοι. Ναι, είναι αλήθεια ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματά μας στον πλανήτη είναι ελάνια και αυτό φαίνεται από όλες τις αποδείξεις και με αποδεικτική διεργασία το τι συμβαίνει στον πλανήτη τουλάχιστον αρχικά και πριν από όλους. Η διαδικασία όμως ότι οι Γάλλοι με ρωτάνε κάτι τέτοιο, θα τους πω ότι η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας κάνει χρέη της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης και ότι η Ευρώπη δεν έχει ανοίξει Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας χρωστάει όλο τον πλούτο της Τράπεζας De Orient, δηλαδή της Τράπεζας της Ανατολής, με εγγύηση ομόλογα χρυσού που τα έχει εκμεταλλευτεί η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας. Κύριοι, μας χρωστάτε τα πάντα και με αυτά τα χρήματα έχετε ανοίξει τόσες τράπεζες και έχετε απεικιοκρατήσει σχεδόν παντού στον πλανήτη. Είναι η ώρα που θα πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε σοβαρά για τον πλούτο μας, αλλά και ό,τι αρπάξατε. Απ' την άλλη, όλα σας τα μουσεία στη Γαλλία, αλλά και εκεί που έχετε χώρες από οικειοκρατήσει, έχουν δικά μου κτερίσματα, δικά μου μοναδικά αγάλματα. Εισπράτετε χρήματα συνεχώς, βλέποντας, εκθέτοντας τα αγάλματά μου, την τεράστια κληρονομιά μου. Και σήμερα με ρωτάτε τι θα κάνω. Θα κάνω τα απαραίτητα, αυτά που πρέπει. Τα πνευματικά δικαιώματα των Ελλάνιων στον πλανήτη είναι μοναδικά και όλοι θα πείτε στον πλανήτη ποιανού είναι. Δεν θα κρύβεστε και δεν θα παίρνετε και θα ιδιοποιήσετε τη δικιά μου κληρονομιά. Και δει να τολμάτε να πατάτε την ελληνικότητα και την Ελλάδα και να βάζετε τόσους αυστηρούς, γελίους νόμους, ακόμα και να μας προσβάλλετε παγκοσμίως. Αυτό θα τελειώσει με συνέλευση, Ελλήνων Συνέλευση Κυβέρνηση. Ιδιαίτερα όταν θα ανέβουμε στο τμήμα της Ευρώπης. Το τι έχουμε υπογράψει και το τι έχουμε κάνει. Και το τι έχει εκτελεστεί. Είναι δέσμευση της Ελλήνων Συνέλευσης και δει κάθε Έλληνα ανθρώπου στον πλανήτη. Επόμενη ερώτηση. Herr Soras, wir haben eine Studie der Parteierklärungen von Ellinor Synelevsi geführt und haben folgende Fragen an Sie. Mit so vielen langfristigen Schulden, wo Griechenland hat, wie wollen Sie die Schulden bewältigen? Und wie, mit welchen Mitteln werden Sie jedem Griechen einen Zuschuss von 20.000 Euro geben, wie Sie versprochen, aber auch gebunden haben? Vielen Dank. Κύριε Σόρα, έχουμε μελετήσει τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης και θέλουμε να σας ρωτήσουμε με τόσα χρέη διαχρονικά που έχει η Ελλάδα, πώς θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα χρέη και πώς θα δώσετε 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα όπως έχετε υποσχεθεί και δεσμευτεί. Ευχαριστώ πολύ.
Η αλήθεια είναι ότι η γερμανική πλευρά, τουλάχιστον οι γερμανόφωνοι, έλεγαν σε όλους και στα κανάλια, τουλάχιστον τα ευρωπαϊκά, ότι χρωστάμε στους Γερμανούς. Και μας έβαλαν τα μνημόνια και τουλάχιστον ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε μια τέτοια διαδικασία. Κύριοι, σας λέω ότι δεν μας έχετε πληρώσει τις αποζημιώσεις ούτε του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ούτε του δεύτερου. Όλα τα χρήματα είναι στην BIS που αυτή τη στιγμή την χάνει να είναι σχεδόν δικιά μας και θα το δούμε στην πορεία της Ελλήνων Συνέλευσης ως κυβέρνηση. Άρα αν με ρωτάτε αν έχουμε χρήματα, εμείς έχουμε πραγματικά χρήματα και από τα δικά μας χρήματα έχετε πάρει. Να μην ξεχαστείτε κύριοι Γερμανοί ότι όταν ο Χίτλερ ήταν στην Ελλάδα από την ελληνική κυβέρνηση την υποχρέωσε και πήρε 1,5 δις δάνειο την πρώτη φορά και 2,5 δις δολάρια τότε όταν ήταν χρυσές οι δραχμές. Άρα το Ράιχ έχει χρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα. Οι αποζημιώσεις είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια σήμερα, τουλάχιστον όπως τρέχεται σήμερα το τραπεζικό σύστημα και τους στοκισμούς. Άρα κύριοι, ναι, έχουμε χρήματα τις αποζημιώσεις σας. Έχουμε χρήματα να μας επιστρέψετε τα δάνεια που έχετε πάρει εδώ και τόσα χρόνια. Και βεβαίως έχουμε ένα πλούτο πιστοποιημένο 600 δισεκατομμύρια. Πιστοποιημένο από το 2012 και είναι πάντα στους προϋπολογισμούς και στους απολογισμούς αυτής της χώρας με νόμο κάθε χρόνο από την κυβέρνηση. Αλλά και εκ δευτέρου έχουμε και πάρα πολλά χρήματα στα παγκόσμια ταμεία τα οποία είναι πιστοποιημένα κάθε χρόνο. Άρα μην ανησυχείτε. Έχουμε να ξεχρεώσουμε εμάς, αλλά να δανείσουμε και εσάς. Και ήρθε η ώρα τώρα να δανειστείτε εσείς από εμάς, εφόσον πάντα μας ξοφλήσετε. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Επόμενη ερώτηση. Soy corresponsal de una agencia española. Quiero preguntar, señor presidente, ¿cuál es su opinión y cuál es su postura ante las agendas globales? Η ανταποκρίτρια Ισπανόφωνου Πρακτορείου θα ήθελε να ρωτήσει, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η γνώμη σας και πώς θα αντιμετωπίσετε τις παγκόσμιες ατζέντες. Ατζέντες έχουν αυτοί που δεν έχουν μνήμη. Δεν έχουν μνήμη γιατί δεν έχουν γνώσεις, γιατί στη μνήμη είναι μόνο η γνώση. Άρα είναι ανύπαρτοι και δημιουργούν ατζέντες τελείως αποστατικές απέναντι στη φυσιολογία του ανθρώπου και δημιουργούν καθεστώς ατζέντας γιατί δεν έχουν ούτε μνήμη ούτε γνώση. Ψεύτικες ατζέντες στον πλανήτη γελίες υπερθέρμανσης, σκουπιδιών, ψευτοοικονομικές, αλλά και άλλες ατζέντες που προσπαθούν τον πλανήτη να λιώσουν τη φύση του ανθρώπου, τους λέω ότι με Ελλήνων Συνέλευση Κυβέρνηση δεν μπορεί να υπογραφεί καμία, αλλά και δει. Επειδή Ελλήνων Συνέλευση, αλλά και εγώ, προϋπάρχω στον παγκόσμιο ιστό, καμία γέλια ατζέντα υπανθρώπων δεν μπορεί να περάσει με Ελλήνων Συνέλευση. Για μας δεν θα υπογράψουμε τίποτα, αλλά και ό,τι υπάρχει από ατζέντα τέτοια η οποία επιφέρει ή επιβάλλεται στη χώρα μας με προηγούμενα διατάγματα, αλλά και με ψεύτικες διαδικασίες, δεν θα υπάρχει. Θα τελέψει. Αυτό που μιλάω είναι ότι είμαστε απέναντι σε οτιδήποτε είναι απέναντι στη φυσιολογία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος μας. Το περιβάλλον είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε το περιβάλλον. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να το υπερβεί καμία ατζέντα και κανένας γελίος που μπορεί να νομίζει ότι θα επιβάλλει στους ανθρώπους και σε αυτόν τον πλανήτη οτιδήποτε πέραν της φυσιολογίας μας. Να περάσουμε σε άλλες ερωτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω, η Ελλήνων Συνέλευση δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να διαγράψει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας πείτε πώς ακριβώς θα συμβεί αυτό. Ευχαριστώ. Στην ερώτηση απαντήσει ο κύριος Πλόσκας Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ απλό. Καταρχήν θα ελέγξουμε αν το χρέος αυτό είναι πραγματικό ή αν είναι ψεύτικο. Ξέρουμε πάρα πολλά χρέη τα οποία έχουν αποτυπωθεί μέσα στο κράτος μας διαχρονικά και έχουμε δει ότι στην ουσία τελικά δεν υπάρχουν. Βεβαίως αυτό μπορεί να συμβεί με ένα πραγματικό πλούτο τον οποίο μπαίνοντας μέσα στον έλεγχο του ίδιου μας του κράτους και βλέποντας πραγματικά το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος μπορούμε και να το πληρώσουμε αλλά και να το απορροφήσουμε αυτό.
Αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί πραγματικά με ένα τεράστιο πλούτο, τον οποίο διαχειρίζεται ήδη και θα διαχειριστεί η Ελλήνων Συνέλευσης και μέσα από τα Παγκόσμια Ταμεία, ένα τεράστιο πλούτο, αλλά και μέσα από ένα χρέος τεράστιο, το οποίο βρίσκεται υπό μορφή χρέους στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία, και υπάρχει μέσα στους ισολογισμούς και απολογισμούς του κράτους μας από το 2015, είναι ορατό, μπορούμε να το δούμε δηλαδή, και εμφανίζεται αυτό πραγματικά μέχρι σήμερα, το οποίο η πολιτική βούληση που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια, που δεν υπήρξε, θα πω, από καμία βουλή, που δεν υπήρξε από κανένα κυβερνό κόμμα, από κανέναν πολιτικό και κομματικό σχηματισμό όλα αυτά τα χρόνια, σήμερα θα πάρει σάρκα και οστά πραγματικά, και την επόμενη μέρα με την Ελλήνων κυβέρνηση θα υπάρξει αυτή η πολιτική βούληση για να διαχειριστούμε όλα αυτά τα κεφάλαια τα οποία είναι των Ελλήνων. Είναι αλήθεια ότι με την Ελλήνων Συνέλευση στην διακυβέρνηση πραγματικά θα μπούμε σε μια ορθή οικονομική, πολιτική και διαχείριση στην πατρίδα μας. Επόμενη ερώτηση. Ναι. Στο πρόγραμμά σας δηλώνεται επίσης εξυγίανση όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Με ποιο τρόπο μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο? Ευχαριστώ. Κύριε Πλόσκα. Ναι. Η εξυγίανση των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε πραγματικά, θα επαναλάβω, ποτέ πολιτική βούληση από κανένα κόμμα για να υπάρξει μια εξυγίανση των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η Ελλάδα διαχρονικά έχει πάρα πολλές πτωχεύσεις και βλέπουμε όλες αυτές οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά έχουν χαϊδέψει τα τραπεζικά ιδρύματα. Εγώ θα πω, προσκυνήσαν ακόμα τα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία είναι όλα ξένων συμφερόντων. Η εξυγίανση των τραπεζικών ιδρυμάτων θα συμβεί με διακυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης και εκεί θα μπούμε να δούμε πραγματικά τι χρωστάνε οι τράπεζες, τι έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο στις τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια, που δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το ελληνικό δημόσιο είμαστε εμείς οι ίδιοι πολίτες. Θα εξυγειαθούν τα πάντα. Θα βάλουμε σε μια νέα διαδρομή τα τραπεζικά ιδρύματα της πατρίδας μας και θα μπουν στον πραγματικό τους ρόλο, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα προγραμματισμένο λογιστικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί και εκτελεί την οικονομική πολιτική της πατρίδας τελείως διαχειριστικά. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο ουσιαστικά από την ίδια την εξυγίανση της ίδιας της οικονομίας μας, που θα προέλθει μέσα από τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Επόμενη ερώτηση. Διάβασα σε κάποιο διαφημιστικό σας έντυπο να αναφέρετε τη δημιουργία ενός εθνικού πιστωτικού ιδρύματος, μιας κεντρικής τράπεζας δηλαδή. Γιατί δεν έχει η Ελλάδα κεντρική τράπεζα? Και η τράπεζα της Ελλάδος τι είναι? Το λόγο έχει ο κύριος Πασχαλίδης. Την καλησπέρα και από μένα. Θα απαντήσω τάχιστα, γιατί σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει ελληνική κεντρική τράπεζα. Αυτό αποδεικνύεται μέσα και από το ΦΕΚ ίδρυσής της, το οποίο προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος του 1841 με ιδρυτές Βαβαρούς, Λουδοβίκους της Βαυαρίας και τους γνωστούς σε όλους τραπεζίτες Rothschild. Σήμερα που μιλάμε είναι μια καθαρή τράπεζα ιδιωτικών συμφερόντων, ξένων συμφερόντων, εταιρεία που παριστάνει την κεντρική τράπεζα. Βεβαίως εκτελεί χρέη κεντρικής τράπεζας που της έχει δώσει το δικαίωμα το δημόσιο, και σήμερα όλα τα καθεστωτικά κυβερνητικά σχήματα που έχουμε στη χώρα μας και λιμένονται τα πάντα ανανεώνουν την άδειά της. Στις μέρες Ελλήνων Συνέλευσης και στη διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης ή θα πάρουμε αυτό το μαγαζί που λέγεται Τράπεζα Ελλάδος και θα το κρατικοποιήσουμε και θα δούμε ακριβώς τι έχει γίνει και θα εξυγειαθούν τα πάντα, ή θα ανοίξουμε ένα καθαρό εθνικό τραπεζικό σύστημα βασισμένο πάνω σε μια πραγματική οικονομία, σε υγιής οικονομία, σε υγιής πολιτεία, για μια πραγματική Ελλήνων πολιτεία. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω οι ομιλητές να είναι στις απαντήσεις πιο κοφτοί, χωρίς κανένα άλλο περιττό. Το χρόνο μας πιέζει. Πάμε. Επόμενη ερώτηση. Ακούμε συνεχώς την Ελλήνων Συνέλευση να μιλάει για ανάκτηση εθνικής κυριαρχίας.
Πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο? Κύριε Πασχαλίδη. Ναι. Σήμερα με όλους τους νόμους έτσι όπως έρχονται στη χώρα μας, έχουμε απολέσει την εθνική μας κυριαρχία με νόμο βασισμένο πάνω σε ψευδή χρέη, ψεύτικα χρέη και ένα ψεύτικο χρέος που βεβαίως δεν υπάρχει με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Εμείς Ελλήνων Συνέλευσης, με διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης, θα ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία ξοφλώντας κάθε ψεύτικο δάνειο, εάν και εφόσον υπάρχει, και όλους αυτούς τους ευθύνοντες που ευθύνονται για όλη αυτή την κατάσταση σήμερα και όλων αυτών των νόμων και την απόλυση της εθνικής κυριαρχίας θα πάνε σε μια δικαστική διαμάχη της αλήθειας του δικαίου. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα. Έχετε αναφέρει κατάργηση όλων των παράνομων συμβάσεων και συνθήκων, παλαιότερων και νεότερων, και οτιδήποτε είναι απέναντι στα συμφέροντα της Ελλάδος. Πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια διαδικασία? Ευχαριστώ. Κύριε Πασχαλίδη. Άφησε να απαντήσω εγώ, σε παρακαλώ. Είναι πολύ εύκολο. Ό,τι νόμος έχει βγει που έχει μπει ένα μνημόνιο στη χώρα, καταργείται με τον ίδιο νόμο. Το μνημόνιο μπήκε διότι χρωστάμε στη χώρα. Πληρώνουμε ακριβώς τι συμβαίνει, βλέπουμε από πού έχει προέρθει το χρέος και καθαρίζει όλο το πεδίο και το επίπεδο. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Καταργούνται τα πάντα εφόσον πραγματικά δεν υπάρχουν. Και βεβαίως ένα μνημόνιο σταματάει και οποιαδήποτε σύμβαση έχει γίνει και είναι τεροβαρή στη χώρα μας. Υπάρχουν χιλιάδες συμβάσεις τεροβαρή στη χώρα μας, τις οποίες τις επανεξετάζουμε και τις εξαφανίζουμε εντελώς. Δημιουργώντας ακόμα, αν το θέλετε, και το πεδίο για ποιοι υπεύθυνοι έχουν μπει στη διαδικασία αυτή. Οι υπεύθυνοι δεν θα δούμε αν θα τιμωρηθούν ή αν έχουν πεθάνει. Είναι παλαιότερες συμβάσεις και νεότερες συμβάσεις. Θα ξεκαθαρίσει ένα πεδίο όλων των συμβάσεων στη χώρα μας διαχρονικά από όταν είναι το ελληνικό κράτος. Το τι έχει γίνει, γιατί πραγματικά έχουμε πιάσει πολλές συμβάσεις από ρηχεία, από μνημόνια, άμα το θέλετε, και κρυφά μνημόνια υπάρχουν και θα ξεκαθαρίσει όλο το πεδίο. Άρα λοιπόν τα μνημόνια όλα και τα πάντα, τα κακοσκήμανα φεύγουν με μια καθαρή πολιτική βούληση της Ελλήνων Συνέλευσης. Επόμενη ερώτηση. Ναι. Έχετε αναφερθεί στις προγραμματικές σας δηλώσεις σε λογιστικό έλεγχο κάθε χρέους του ελληνικού κράτους από την εποχή του Καποδίστρια. Τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί από τότε και τι θεωρείτε πως θα βρείτε με τον έλεγχο αυτόν, και έχετε πραγματικά τη διάθεση να κάνετε ένα τέτοιο έλεγχο? Κύριε Πλόσκα. Ήδη η ερώτηση σας απαντήθηκε από τα λεγόμενα του Προέδρου. Πραγματικά εγώ θα συμπληρώσω ότι υπάρχει μια τεράστια θέληση και μια ισχυρή διάθεση από την Ελλήνων Συνέλευσης ως κυβέρνηση να πραγματοποιηθεί κάθε έλεγχος από την εποχή του Καποδίστρια και εντεύθεν. Υπάρχουν πραγματικά ετεροβαρείς συμβάσεις, υπάρχουν συμφωνίες, συνθήκες οι οποίες είναι ετεροβαρείς και το αντιλαμβάνεστε για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Μέσα από ένα τεράστιο έλεγχο, όλες αυτές οι συμβάσεις, όλες αυτές οι συμφωνίες θα μπουν σε μια λύθη πραγματικά και σε μια διαδικασία πλήρης επανόρθωσης. Ευχαριστώ. Άλλωστε, φτάσαμε μέχρι εδώ από όλες αυτές τις συμβάσεις. Από όλη αυτή τη διαχείριση που δεν υπάρχει διαχείριση. Πώς φτάσαμε έως εδώ σήμερα, σε μια τέτοια κατάσταση? Εντελώς δολοφονική, μια συνεχόμενη φτωχοποιημένη κατάσταση. Να μην ελέγξουμε τι έχει γίνει τόσα χρόνια στο ελληνικό μας κράτος? Να μην ελέγξουμε? Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει? Να δούμε τι έχει γίνει πραγματικά. Να ξεκαθαρίσει μία και για πάντα όλο το θέμα. Να καλώ. Επόμενη ερώτηση. Στις προγραμματικές σας δηλώσεις αναφέρεστε στην κατάργηση όλων των άδικων, όπως τους αποκαλείτε, και καταχρηστικών φόρων. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι θεωρείτε πως είναι αυτοί οι άδικοι και καταχρηστικοί φόροι. Το λόγο έχει η κυρία Θεοδωροπούλου. Ναι, υπάρχουν χιλιάδες φόροι που είναι άδικοι και αυτή τη στιγμή λειτουργούν εναντίον των ανθρώπων, εναντίον της οικονομίας, εξοντώνουν οικοκυριά και εξοντώνουν και επιχειρήσεις στη χώρα μας. Για παράδειγμα, έχουμε φόρους οι οποίοι επιβάλλονται σε όλες τις εισαγωγές. Όλα τα προϊόντα που έχουμε είναι από εισαγωγές. Από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο αγαθό. Το οποίο δεν παράγουμε εμείς και πρέπει να αρχίσουμε να το παράγουμε. Ειδικοί φόροι στα αυτοκίνητα, στα σκάφη, στα ενδύματα, στα τρόφιμα. Ό,τι χρησιμοποιούμε έχει ειδικούς φόρους, οι οποίοι είναι καταχρηστικοί. Ακόμα και ένα σπίτι να φτιάξουμε έχει χιλιάδες φόρους. Το σπίτι είναι η ανάγκη του πολίτη για στέγη. Ακόμα και να έχει σπίτι, υπάρχει ένφια, υπάρχουν φόροι. Όλοι αυτοί οι φόροι είναι εξοντωτικοί. Είναι καταδικαστικοί, είναι καταδικαστικοί και είναι δολοφονικοί εναντίον των Ελλήνων πολιτών.
Όλα αυτά λοιπόν καταργούνται γιατί δυναστεύουν και δολοφονούν τον Έλληνα πολίτη. Γιατί αυτός είναι η πηγή του δικαίου και είναι αυτός που παράγει τον πλούτο και την οικονομία. Δεν θα μπορούσε λοιπόν ποτέ να στραφεί η Ελλήνων πολιτεία εναντίον των πολιτών. Επόμενη ερώτηση. Αναφέρεται επίσης ότι με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης η υγεία θα είναι δωρεάν, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό. Αν όμως η υγεία είναι δωρεάν, ποιος θα πληρώνει γι' αυτό? Κύριε Σουφλερέ. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Η υγεία πρέπει να είναι δωρεάν. Γιατί είναι ένα κληροδότημα από την ίδια τη δημιουργία. Εξάλλου, όταν ερχόμαστε με αυτό ως κληροδότημα. Δεν κληρονομούμε την ασθένεια. Τώρα, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, θα μπορούσαμε και σήμερα να έχουμε όλες αυτές τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Αλλά, όπως βλέπετε, όλα τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα έχουν κλέψει όλοι αυτοί οι οποίοι διαχειρίστηκαν μέχρι σήμερα. Και όχι, δεν είναι τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολλά χρόνια. Εξειδικευμένο προσωπικό υπάρχει, αλλά δεν είναι στην Ελλάδα. Είναι στο εξωτερικό. Έχουν φύγει όλοι αυτοί οι νέοι επιστήμονες και εμείς έχουμε τον τρόπο να επιστρέψουν και να εργαστούν εδώ. Είναι απλό. Η υγεία για την Ελλήνων Συνέλευσης είναι αγαθό και δεν περνάει από κανένα ταμείο. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι δε ότι στις τελευταίες μέρες η Νέα Δημοκρατία, από δημοσιεύματα που έχουμε δει, 54 δισεκατομμύρια έχει πάρει από τα ασφαλιστικά ταμεία και δήθεν τα έχει πει που τα έχει βάλει σε ανάγκες που θέλει. Αν είναι δυνατόν να παίρνεις χρήματα από τα ταμεία που θα έπρεπε να βάζει, αν το θέλετε, το κράτος να συμπληρώνει για να έχει πλούτο η ασφάλεια και οι συντάξεις των πολιτών. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν κλέψεις τα ταμεία, αν δεν τα πειράξεις ποτέ, και εκεί είναι μια εξυγίανση. Η εξυγίανση των ταμείων, πού πήγαν τα λεφτά των ασφαλισμένων? Πληρώνει 60 χρόνια, πληρώνει 65, πληρώνουμε όλοι ασφαλιστικές εισφορές. Στο τέλος, άντε να ζεις άλλα 5, 6, 10 χρόνια, αν ζήσεις, αν δεν σε πάθει τρένο, αν δεν πάθεις καρκίνο, αν δεν πάθεις από κορονοϊό, εάν, αν δεν αυτοκτονήσεις, εάν. Και ζήσεις, που είναι θέμα τύχης, θα πάρει για 5-6 χρόνια 10 σύνταξη. Και συζητάνε δε να κάνουν και ευθανασία σε ανθρώπους που ίσως δεν πρέπει να ζήσουν γιατί κοστίζουν χρήματα. Σας παρακαλώ, σκεφτείτε όλοι σοβαρά τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι μας λένε οι υπάνθρωποι και όχι οι άνθρωποι. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Ναι, η υγεία είναι δωρεάν στην Ελλήνων Συνέλευση με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευση. Διότι πληρώνεται ήδη από εισφορές. Άρα αυτά τα λεφτά, αυτά τα χρήματα φτάνουν να έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις, δομημένες και πραγματικά η σύνταξη του ανθρώπου, ειδικά με τα χρόνια που έχει έρθει αυτή τη στιγμή, δεν το συζητάμε, έτσι. Δηλαδή τα ταμεία έχουν παραπάνω πλούτα από αυτά που θα δώσουν στον ασφαλιζόμενο και όχι το αντίθετο που συμβαίνει τώρα. Επόμενη ερώτηση. Ναι. Την παιδεία αφορά η ερώτησή μου. Στις προγραμματικές σας δηλώσεις αναφέρεστε στην αληθινή παιδεία και στην ελάνια μάθηση στις ακαδημίες παιδών. Τι εννοείτε με αυτό, μπορείτε να το διευκρινίσετε? Κύριε Μενεγή. Η παιδεία, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, είναι το Α και το Ω σε μια πολιτεία, γιατί εκεί θα σφυριλατηθούν οι επόμενοι πολίτες. Άρα, κάθε άνθρωπος που εισέρχεται σήμερα να ζήσει, αν μη τι άλλο, ελεύθερος, οφείλει να γνωρίζει καταρχήν το παρελθόν του. Να ξέρει το παρόν του για να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του. Άρα, ναι, μιλάμε για ελάνια μάθηση. Το ορθό, το αληθινό, το υπαρκτό. Που στην ουσία κάθε άνθρωπος μοιείται και αντιλαμβάνεται τη φυσιολογική του θέση που έχει ως άνθρωπος πάνω στον πλανήτη. Και αν μη τι άλλο, χτίζουμε και σφυριλατούμε τους επόμενους οπλίτες, πολίτες, την ίδια τη συνέχεια μας. Σήμερα δεν συμβαίνει κάτι από όλα αυτά. Σήμερα κανένας δεν μαθαίνει για την ίδια την αλήθεια του δικαίου του, που είναι η ίδια του ύπαρξη. Σήμερα μαθαίνουν ψεύδι, γελιότητες. Γι' αυτό άλλωστε δεν έχουμε πολίτες, δεν έχουμε οπλίτες, έχουμε πραγματικά οπαδούς σε δόγματα, κόμματα και σέχτες. Με την Ελλήνων Συνέλευσης αυτά σταματούν και όλα μπαίνουν στην ορθή τους βάση. Άρα κάθε άνθρωπος πραγματικά θα μάθει ελάνια μάθηση, το ορθό, το υπαρκτό, το αληθινό, και θα αντιληφθεί δικαιότερα ότι πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Χωρίς κόμμα, χωρίς χρώμα, χωρίς δόγμα. Ζει και διαβιώνει σύμφωνα με τη φυσιολογική του θέση. Αυτό είναι μέλημα της πολιτείας και είμαστε σε θέση να το εκτελέσουμε. Είναι αλήθεια ότι στις μέρες μας για πάρα πολλά χρόνια υβρίζουν, προσβάλλουν τους προγόνους μας. Παντιοτρόπος.
σε όλες τις εκκλησίες, τις χριστιανικές αλλά και σε άλλες, υβρίζουν τους προγόνους μας. Απ' τη μία πας στα μουσεία να δεις, από την άλλη οι φιλόσοφοι λένε μόνο οι Έλληνες φιλόσοφοι υπάρχουν, βεβαίως, γιατί εμείς έχουμε όλες τις επιστήμες και αυτές έχουν προέρθει από ελάνιους γόνους. Οι προγόνοι μου είναι αυτοί και φυσικά υβρίζουν άπαντες όλοι τους προγονούς μου. Υβρίζουν τους παγκοσμιοποιητές, υβρίζουν τους ήρωές μου. Αυτό με Ελλήνο συνέλευση θα σταματήσει διαπαντός και όποιος έχει πει οτιδήποτε για πρόγονο δικό μου, τότε θα περάσει μια πολύ ειδική διαδικασία. Γιατί μου πρόσβαλε τον πρόγονο? Γιατί ο πρόγονος είμαι εγώ, αρχαίος. Αρχαίοι, οι αρχαίοι μας είναι η αρχή μας. Δεν είναι κάτι πίσω που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Θα έχουν να κάνουν. Δει με μένα, αλλά και με όλη την Ελλήνο συνέλευση που πραγματικά τιμούμε τους προγόνους μας, γιατί είμαστε η συνέχεια του ίδιου αίματος και DNA. Επόμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Στο σχέδιό σας για την επόμενη μέρα δηλώνατε ότι θα προβείτε στην εξυγίανση του δικαστικού σώματος για να δικάζει μόνο η αλήθεια. Και ρωτώ, θέλει εξυγίανση το δικαστικό σώμα και τι σημαίνει η φράση «να δικάζει μόνο η αλήθεια»? Κύριε Μενεγή. Το δικαστικό σώμα θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν εμπορεύεται το δίκαιό μας. Το δίκαιό μας είναι, ορίζεται στην ίδια μας τη κτήση, είναι η ίδια μας η φυσιολογία. Άρα σήμερα έχουμε ένα δικαστικό σώμα το οποίο θα πρέπει να ανοιχνεύει στην ουσία και να δρά ως ανοιχνευτής της ίδιας, του ίδιου του δικαίου και πραγματικά μέσα στις δικαστικές αίθουσες να δικάζει η ίδια η αλήθεια και όχι ως ο δικαστής ο ίδιος ως πρόσωπο σύμφωνα με την κρίση του ή τις πιέσεις που ενδεχομένως δέχεται μέσα από τηλεφωνήματα. Αυτά από την Ελλήνο Συνέλευση σταματούν και πραγματικά μπαίνουν σε μια ορθή και φυσιολογική βάση, γιατί το δίκαιό μας είναι πραγματικά η ίδια μας ύπαρξη, η ίδια η φυσιολογία του κάθε ανθρώπου και αν μη τι άλλο θωρακίζεται από την ίδια την πολιτεία. Επόμενη ερώτηση. Ναι. Αναφέρετε πως ως κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης θα καταργήσετε όλα τα μνημόνια και όλους τους άδικους νόμους και ό,τι απορρέει από αυτούς διαχρονικά έως και σήμερα. Πώς θα επιτευχθεί αυτό? Κύριε Ζουφλερέ. Θεωρώ ότι απαντήθηκε η... απλά να συμπληρώσω ότι μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα μνημόνια μπήκαν επειδή μας είπαν ότι χρωστάμε. Δεν μας έχουν δείξει όμως κανένα στοιχείο, καμία απόδειξη. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Μιλάτε για ολική ανάπτυξη στη βιομηχανία, βιοτεχνία, οικοτεχνία, τουρισμό, ναυτιλία, υψηλή τεχνολογία και αυλαβή ελεύθερη ενέργεια σε όλους τους τομείς. Πώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό? Το λόγο έχει ο κύριος Πλόσκας. Όσο αφορά τη βιομηχανία, σήμερα αντιλαμβανόμαστε η αγορά είναι παρθένα στην Ελλάδα. Διαθέτουμε πραγματικά μοναδικές πρώτες ύλες, μοναδικά ορυκτά. Η βιομηχανία μέσα από ένα τεράστιο σύγχρονο μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό θα περάσει σε μια νέα τροπή. Οπωσδήποτε διαθέτουμε σπάνιες γης, οπωσδήποτε διαθέτουμε μεταλλεύματα μοναδικά στον παγκόσμιο και στον ευρωπαϊκό ιστό και θα μπούμε σε μια κατανάλωση πραγματικά η οποία απαιτείται για να αναπτυχθεί και ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας σε μια πλήρη ολική ανάπτυξη. Τώρα, όσο αφορά τη βιοτεχνία, αντιλαμβανόμαστε ότι όταν θα έχουμε μια βιομηχανία η οποία πραγματικά λειτουργεί και αναπτύσσει και παράγει ό,τι ακριβώς απαιτείται στις ανάγκες του βίου του ανθρώπου, αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε κάθε περιθώριο να αναπτύξουμε σε μια απόλυτη διάθεση, αν θέλετε, όλες τις εφαρμογές, κάθε πτυχής του βίου του ανθρώπου όσο αφορά τη συλλογική μας κοινωνία. Οικοτεχνία. Οικοτεχνία με χιλιάδες μοναδικά, πραγματικά ιδιαίτερα προϊόντα σε όλη την επικράτεια, με πρώτες ύλες, αν θέλετε, με μοναδικά φυτά που υπάρχουν γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, θα αναβιώσει χιλιάδες έτοιμα προϊόντα και στην αγκιοπλαστική θα αναπτυχθεί πάρα πολύ και η οικοτεχνία στην Ελλάδα θα δημιουργήσει πραγματικά μια τεράστια παραγωγή η οποία μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τη βιομηχανία και θα αναπτύξει οικονομικά βέβαια κάθε γωνιά της Ελλάδος με αυτές τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν γενικότερα. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τεράστια ανοιχτή λεωφόρος και για τη βιομηχανία και για τη βιοτεχνία και για την οικοτεχνία οι επενδύσεις από εγχώριους επενδυτές στην Ελλάδα μας αλλά και παγκόσμιους. Τώρα, όσο αφορά τον τουρισμό. Στην Ελλάδα ο τουρισμός μετατρέπεται πραγματικά
σε μια τουριστική βιομηχανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στη μέση και βλέπει τρεις διαφορετικούς ηπείρους. Έχει μια τεράστια ακτογραμμή, πραγματικά όσα είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Έχει πραγματικά μοναδικά αρχεία, ιερά, ελάνια και δεδομένα μέρη, τα οποία θα αναδειχθούν σε μια πραγματική, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μια πραγματική τεράστια αξιοποίηση ορεινού, νησιώτικου, θαλάσσιου, υποθαλάσσιου, αλλά και πολιτιστικού πολιτισμού τουρισμού στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πραγματικά θέλουμε ως Ελλήνων Συνέλευσης, πραγματικά δεσμευόμαστε ότι θα φτιάξουμε το μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό στον κόσμο. Τώρα, όσο αφορά την ναυτιλία, η ναυτιλία είναι μια τεράστια διαδικασία η οποία πραγματικά θα μπουν με την Ελληνική Συνέλευση ως διακυβέρνηση πραγματικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ναυτιλίας. Και λέω πραγματικά κίνητρα, ξεκινώντας από μια μηδενική φορολογία για όλες τις εμπορικές δραστηριότητες όλων των εφοπλιστών και όλων των πλοίων για να φέρουν την ελληνική σημαία και στα πλοία τους. Αυτό με μοναδική δέσμευση, αν θέλετε, μοναδικές δεσμεύσεις, αν θέλετε, να διατηρούν στην ιεραρχική. Στην ελεγχική τους πεντάδα των πλοίων τους Έλληνες ναυτικούς, όλο το προσωπικό εδάφος να είναι Έλληνες, καθώς και όλες τις εργασίες τους αλλά και τις οικονομικές τους διαδικασίες να τις εκτελούν μέσα τις ελληνικές τράπεζες. Άρα βλέπουμε μια τεράστια ανάπτυξη της ναυτιλίας που μπορεί εύκολα να προχωρήσει. Τώρα όσο αφορά την υψηλή τεχνολογία, αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει τεχνολογία και όχι τεχνοτροπία όπως το καθεστώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσο αφορά την ενέργεια, η ενέργεια είτε είναι οποιαδήποτε ενέργεια που είναι αυλαδή και δεν προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον επιτρέπεται με οποιαδήποτε καινοτομία και όπως αυτή εμφανιστεί, αρκεί να μην προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον και στον Έλληνα πολίτη. Και βέβαια στη φυσιολογία του ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα δηλαδή σε μια αυτή την πολυεπίπεδη ερώτηση αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε μια άριστη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς με διακυβέρνηση της Ελληνικής Συνέλευσης. Επόμενη ερώτηση. Ναι. Μιλάτε συχνά για την δημιουργία ενός αληθινού κράτους το οποίο θα σέβεται τον πολίτη και θα του παρέχει εργασία και ασφάλεια σε όλα τα πεδία και επίπεδα του βίου του. Ναι, θα απαντήσω εγώ. Πείτε μας, τι ακριβώς εννοείτε με αυτό. Τώρα δηλαδή ο πολίτης δεν έχει ασφάλεια? Όχι βέβαια, τι ασφάλεια έχει? Από που ούτε ασφαλιστική ασφάλεια έχει, για τα ταμεία του δεν είναι ασφαλισμένα. Δεν είναι ασφαλισμένα τα προϊόντα του πουθενά, ό,τι τρώει. Τρώει από μερμήγκια, έτομα, γρύλους και ό,τι ακριβώς θέλει να είναι. Δεν ελέγχεται η τροφική του αλυσίδα. Απλά έχουν κάποιοι ιδιωτικοί πάλι μηχανισμοί όπου εγκρίνουν τα προϊόντα αλλά και το τι έχουν μέσα. Έχει ασφάλεια ακόμα και από σώματα ασφαλείας? Πώς νιώθει ασφαλισμένος όταν το σώμα ασφαλείας, ναι, μεν υφίσταται, υπάρχει βεβαίως, είναι ένα κομμάτι δικό μας, αλλά εξυπηρετεί και εκτελεί εντολές ενδεχομένως του καθεστώτος αλλά και αλλότριων ομάδων. Και όχι μόνο τα σώματα ασφαλείας, αλλά και κάθε υπηρεσία. Το έχουμε ζήσει όλοι μας και όλοι μας έχουμε μια εμπειρία. Το ζήτημα είναι ότι ένα αληθινό κράτος σέβεται τον πολίτη και εκεί ο σεβασμός είναι αμοιβαιότητα και επιστρέφει ο σεβασμός ο πολίτης στο ίδιο το κράτος, γιατί κράτος και πολίτης είναι το ίδιο και το αυτό. Αυτό έχει ξεχαστεί από όλους τους ανθρώπους και αυτό θα πρέπει να επανέλθει και να γίνει κατανοητό. Απ' την άλλη, βεβαίως, αν δεν του έχει εργασία ένα κράτος του πολίτη, τότε γιατί υπάρχει το κράτος? Υπάρχει μια συλλογικότητα δομημένη και διοικείται για να παρέχει τουλάχιστον στον πολίτη και στο βίο του, βίος είναι η ίδια συμπεριφορά μας, ασφάλεια και εργασία. Αυτή τη στιγμή το κράτος αυτό δεν παρέχει ούτε ασφάλεια ούτε εργασία. Παρέχει άλλα πράγματα, μάλλον δεν παρέχει κάτι για τον πολίτη, αλλά βάσει του πολίτη και με τον πλούτο του, πάνω σε αυτόν τον πολίτη χτίζει μια άλλη αποστατική πολιτική πέραν και μακρύτερα της φυσιολογίας, της κοινωνίας και του πολίτη. Επόμενη ερώτηση. Στις προγραμματικές σας δηλώσεις αναφέρεται επίσης ότι οι μισθοί και οι συντάξεις θα είναι σε τέτοια επίπεδα ώστε το 50% να επαρκεί για τις βιωτικές ανάγκες και το υπόλοιπο να είναι για το ευζήν ως κίνητρο. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Με όλο τον αριθμό. Με μια αυτονομία και αυτάρκεια που έχει η χώρα. Άρα η χώρα μας πρέπει να έχει μια αυτάρκεια σε όλα τα προϊόντα. Με αποτέλεσμα να μπορεί να δημιουργήσει δικό της τιμάριθμο ώστε να δημιουργηθεί το 50%
ο μισθός να είναι το κόστος της διαβίωσής σου και το υπόλοιπο να είναι κίνητρο για να ζεις. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Να παίρνεις 1000 και να χαλάς 1500. Να παίρνεις 500 και να χαλάς 700. Σήμερα αυτό συμβαίνει και χρωστάνε περισσότερα από αυτά που παίρνουν. Ιδιαίτερα οι φόροι όπως είναι δομημένοι είναι παραπάνω από το νέο μισθό. Στίχημα της πολιτείας είναι αυτό. Και βεβαίως εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Βεβαίως πείνα στην Ελλήνων Συνέλευση με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευση. Πάβει. Δεν υπάρχει. Άστεγος, δεν έχω που να μείνω. Πεταμένος στον δρόμο άνθρωπος, δεν υπάρχει. Όλοι θα έχουν ένα κατάλημα. Από εκεί και πέρα, όλοι δεν θα πεινάει κανένας. Είναι καθήκον της πολιτείας. Από αυτή την κατάσταση που βλέπουμε σήμερα, βλέπουμε τους ίδιους τους πολιτικούς, το τι αντιπαλεύουν να κάνουν στον ίδιο τον πολίτη. Η Ελλήνων Συνέλευση. Δεν επιτρέπεται με Ελλήνων Συνέλευση να πεινάει ο κόσμος, να πεινάει οποιοδήποτε και να είναι στον δρόμο άστεγος, πεταμένος άνθρωπος σαν σκυλί. Προτεραιότητα στην Ελλήνων Συνέλευση έχει ο ίδιος ο άνθρωπος. Ναι, στις προγραμματικές σας δηλώσεις δεσμεύεστε ως Ελλήνων Συνέλευσης να καταθέσετε το ποσό των 20.000 ευρώ σε κάθε ελληνικό όνομα που φαίνεται στους εκλογικούς καταλόγους αποδεδειγμένο με εγγύς συγγενής. Για μια πρώτη ανακούφιση στις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής σας, τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο εγγύς συγγενής και από πού ακριβώς θα βρείτε τα κεφάλαια για να δώσετε το ποσό των 20.000 ευρώ σε κάθε ελληνικό όνομα? Το που θα βρούμε τα χρήματα είναι δεδομένο, έχει ήδη αποδειχθεί και περιμένει καρτερικά τον ίδιο τον πολίτη να ψηφίσει η μονάδα του πολίτη Ελλήνων Συνέλευση. Είναι ήδη κατατεθειμένα τα χρήματα και είναι στον προϋπολογισμό και στους απολογισμούς του κράτους από το 12 και εντεύθεν. Μετά το 14 είναι μετρητά καθαρά. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα, όπως έχουμε ξαναπεί, σε παγκόσμιους λογαριασμούς και όχι μόνο μια συμφωνία, είναι και άλλη συμφωνία πέραν του Bretton Woods. Όμως κάθε χρόνο είναι εκεί σφραγισμένοι και περιμένουν καρτερικά. Πότε θα υπάρξει μια υψηλή καθαρή πολιτική βούληση να εκτελεστεί μια διαδικασία χωρίς να παρεμβαίνει ο παγκόσμιος ιστός εφόσον έχουν τροποποιηθεί αλλά και συμφωνηθεί πολλά πράγματα. Άρα τα χρήματα υπάρχουν να τα δώσουμε, αλλά και βεβαίως, αν είδατε τις τελευταίες μέρες, απολογισμός του κράτους μας είναι 1.3.700, βεβαιωμένος και σφραγισμένος από τη Βουλή. Σφραγισμένος. Άρα έχουμε ήδη τα ποσά που μπορούμε να τα δώσουμε, αλλά και απ' την άλλη, να μην ανησυχεί κάποια άλλη αντιπαράταξη ή άλλο αντιπολιτευτικό σχεδιασμό εκεί έξω. Ακόμα και 20, αλλά και 40 και 50 χιλιάδες να δίναμε στον κάθε πολίτη, που δεν είναι φρόνιμο να του δώσουμε τόσο πολλά, αυτός ο πολίτης θα τα ξαναρίξει πάλι στην αγορά του. Άρα, οι φόροι που υπάρχουν σήμερα, αλλά και ο τρόπος που θα πέσουν τα χρήματα στην αγορά, ουσιαστικά θα ξαναγεμίσει τα ταμεία του κράτους. Άρα δεν πάνε πουθενά. Τα χρήματα σε μια εγχώρια αγορά είναι μια τέλεια ανακύκλωση. Ουσιαστικά είναι ταυτόχρονη. Πληρώνει, αγοράζει, αγοράζει και πουλάει. Άρα το κράτος στεκόμενο και φορολογώντας τα πάντα, ουσιαστικά όσα και να δώσουμε στον πολίτη, δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπάρω πίσω ήδη σε 6 μήνες. Μπορεί και σε ένα χρόνο. Άρα το κράτος δεν έχασε τίποτα. Όσο να δώσει τον πολίτη. Κράτος που δεν δίνει στον πολίτη του και δεν καταλαβαίνει ότι ο πολίτης είναι το κράτος, είναι ένα δυναστευτικό κράτος και οι πολιτικοί είναι αλλογενείς, δεν έχουν καμία σχέση με τον πολίτη, με το κράτος, αλλά δει με τους ανθρώπους που ήδη διοικούν. Έγινε κατανοητό? Βεβαίως. Και τι εννοείται με τον όρο εγγύς συγγενής? Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε ήδη στοιχεία πολλά και αρκετά χρόνια τα μαζεύουμε. Τι εννοώ εγγύς συγγενής? Έχουμε ελληνικά διαβατήρια και ένα ελληνικό διαβατήριο και ταυτότητα βγαίνει εφόσον έχεις ένα πιστοποιητικό από το Δήμο. Εμείς έχουμε πιάσει περιπτώσεις πολλών ανθρώπων. 2.000 άτομα την άλλη φορά στη Βέρεια ταυτοποιήθηκαν Έλληνες και ήταν 20, 22, 28, 30, 35. Άρα από κάπου ήρθαν και κάποιοι τους έκαναν Έλληνες εφόσον διαχειρίζονται το Δήμο. Άρα τους βγάλανε ένα ψεύτικο ή κανονικό ή μια μη πεθαμένου ή οτιδήποτε του συγγενή. Του βγάλανε ένα πιστοποιητικό γέννησης με αποτέλεσμα να τους κάνουν Έλληνες. Τέτοια στοιχεία έχουμε πολλά. Ο εγγυής συγγενής σημαίνει ότι έχεις μάνα, έχεις πατέρα, γεννήθηκες, έχεις ξαδέρφια, έχεις θείους και τρέχεις τη διαδικασία. Και είσαι Έλληνας. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να τρέξουμε για να δούμε ποιοι είναι Έλληνες και ποιοι μπορούν να πάρουν τα 20 χιλιάρικα. Ωστόσο, η Ελλήνων Συνέλευση είναι παρόν. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ για όλους. Η αγκαλιά είναι μεγάλη. Ο δρόμος και η λεωφόρος είναι τεράστια, τόσο οικονομική αλλά τόσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ελλήνων Συνέλευση μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Έχουμε πολύ μεγάλη ιστορία. Την έχουμε γραμμένη, τα βήματά μας είναι γραμμένη η ιστορία μας με χρυσά γράμματα. Είμαστε παντού.
Ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε, που είμαστε με μια άπειρη αυτογνωσία, και καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες, όλους τους Έλληνες ανθρώπους να εισέλθουν και να ψηφίσουν Ελλήνων Συνέλευση. Στις 25 Ιουνίου η Ελλήνων Συνέλευση να είναι στη Βουλή και να πρωτοστατήσει σε τόσα πολλά πράγματα αλλά και θέματα που τρέχουν στη χώρα μας. Δύναμη φως σε όλους. Σας περιμένουμε. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών.